Και θα σας διαβάσω μία επιστολή με την οποία ευχόμαι να κάνετε δεκτή την παρέτησή μου από τη θέση του Αντιπροέδρου και θα σας διαβάσω την επιστολή ώστε να εκθέσουμε τους λόγους της παρέτησης. Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, αξιότιμη σύμβουλη της Δημοτικής Κοινότητας Κολακόπη. Με την παρούσα επιστολή που βάλω την παρέτησή μου ως Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κολακόπη. Ο λόγο τη παρέτησή μου είναι η αδυναμία μου να αντιληφθώ ότι μέχρι σήμερα λειτουργεί τη κοινότητά μα. Βάσει του άρθρου 83, παράγραφο 2, το νόμο 3652, 7 έτου του 2010, του προγράμματο Καρδικράτηση, όπου περιγράφει την αρμοδιότητα στο Συμβούλιο τη Δημοτική Κοινότητα, θεωρώ ότι πέρα των αποφασιστικών λειτουργιών του ίδιου άρθρου, παράγραφο 1, μόνο σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις έχω ασχοληθεί με θέματα τα οποία μας ορίζει ο νόμος. Σε κάθε περίπτωση, ακόμα και για αυτές τις περιπτώσεις, δεν ενημερώθηκε το Συμβούλιο για την έκβαση των σχετικών συνθήσεων. Κατά τη γνώμη μου, τα παραπάνω θέματα είναι εξίσης σημασίας, καθώς αναφέρονται στην πολύ παθιπλέον καθημερινότητα των πολιτών. Στους καιρούς τους οποίους όλοι βιώνουμε, ο πρώτος βαθμός της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι σημαντικός, καθώς μπορεί να δράσει καταλυτικά με την άμεση επικοινωνία μεταξύ δημότη και των αρμοδίων εκτελεστικών οργάνων του Δήμου μας για την άμεση κοινοποίηση των προβλημάτων που χρειάζουν επίλυση ή φροντίδας. Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφέρω ότι απ' την άλλη κατανοώ απόλυτα πως όταν ο Δήμος εδράζει στον τόπο της δημοτικής κοινότητας, τα τοπικά κοινοτικά προβλήματα μπορεί να επενδύουν απευθείας από το δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκηση, δηλαδή το Δήμο, όπου διαθέτει και όλες τις διοικητικές και εκτελεστικές δομές. Προσωπικά έχω καλεστεί να υπηρετήσω τη δημοτική κοινότητα Κολακού, όπως ορίζει το άρθρο 83 του Καρδικρατικού Νόμου, και ως εκ τούτου βρίσκομαι σε ηθικό και αντιληπτικό αντιέξοδο. Παρ' όλα αυτά, επιθυμώ να συνεχίσω την ενασχόλησή μου με τα τοπικά θέματα από τη θέση τη Συμβούλου τη Δημοτική Κοινότητα Κολακού, συμβάλλοντα έτσι στο μέτρο που μου αναλογεί στην επίλυση των προβλημάτων τη καθημερινότητα. Παρακαλώ πολύ, κάντε δεκτή την παρέτησή μου από τη θέση του Αντιπροέδρου για τους λόγους τους οποίους που προαναφέρω. Σας ευχαριστώ πολύ. Κάποια ερώτηση από τα μέλη. Κύριε Δάμιση. Μια ερώτηση θεματικά. Αν γίνεται κατέληνα, αν και αν θέλεις εννοείται, να γίνεις λίγο πιο σαφής, εκεί που λες, γιατί εγώ τώρα το διαβάζω, ο λόγος παρέτησης που είναι να μην αφήσει πράγμα, που περιγράφει την αρμοδιότητα του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας, θεωρώ ότι πέρα των αποφασιστικών λειτουργιών του ιδίου άρθρου, παράγραφος 1, μόνο σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις έχουμε ασχοληθεί με τα θέματα τα οποία μας ορίζει ο νόμος. Σε κάθε περίπτωση, ακόμα και για αυτές τις περιπτώσεις, δεν ενημερώθηκε το Συμβούλιο για την έκθεση των σχετικών εισηγήσεων. Λίγο πιο αναλυτική σε αυτό, γιατί είναι η ουσία. Όπως προανέφερε και ο Πρόεδρος, έχουμε κάποιες φορές, σπάνια κατά τη γνώμη μου, γιατί αυτή είναι η δικιά μου γνώμη, έχουμε ασχοληθεί με τα υπόλοιπα εδάφια του νομικού άρθρου, του άρθρου που αναφέρω. Οπότε λοιπόν, περνάμε εισηγήσεις σαν Συμβούλιο, ποτέ δεν έχουμε την ενημέρωση την οποία κατά τη γνώμη μου οφείλουμε να έχουμε για το τι τύχει από τις υπηρεσίες της εκτελεστικής πλέον του Δήμου. Έχουν τύχει συγκεκριμένες εισηγήσεις. Ποιος εφαίρεται. Δηλαδή. Συγγνώμη, ποιος είναι ο πρόεδρος στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το σημαίνει ότι είναι η πρώτη που θέλει να τους έχει την ευθύνη, έτσι. Για όλο αυτό δεν θα πρέπει λοιπόν να γίνει και αυτό. Να ξέρουμε τι γίνεται, γιατί κάτι παίζει να δώσει όλο αυτό το σπίτι. Δηλαδή ξεκινάμε, κάνουμε. Και γι' αυτό μίλησα και προηγούμενα. Κάνουμε ό,τι κάνουμε, αυτό θα κάνουμε πλάκα, έτσι. Δεν κάνουμε πλάκα. Όχι. Πολύ σωστά. Μας θεωρώ σοβαρούς ανθρώπους. Και όντως δεν έχουμε καμία απάντηση από αρκετές ειδήσεις που έχουν γίνει από μέσα πιο πολύ από εσά. Έτσι δεν είναι, κάτω από εσά. Και οι συμπόλοιπε και οι ζευγαράκια. Συμπόλοιπε, καλά που λέω. Δηλαδή σε αυτά από το συνδυασμό που αυτή τη στιγμή διοικεί το Δήμο. Εκεί ήταν και, αν θέλετε, και η απορία μου και παράλληλα όλα τα υπόλοιπα, τα συστήματα που διαβγαίνουν, πώς είναι δυνατόν ουσιαστικά ένα μεγάλο κομμάτι ανθρώπων από την παράταξη που ήδη και δική στο Δήμο να κάνει προτάσεις και ο Δήμαρχος ο ίδιος με τον τρόπο του και όλοι οι άλλοι να το κάνει πέρα. Να το απαξιώνει τελείως. Εντάξει, πες εμένα δεν έχεις εγγράφει, πώς δεν θέλει εγώ. Εσάς, που πήρε ψήφο στο κεφαλαίο Δήμαρχο, αν μη τι άλλο, θα έπρεπε να έχετε
κάποια απάντηση για κάτι που σου είσαι.